Οι προστατευόμενες περιοχές του δικτύου Natura 2000 στην Κρήτη προσφέρουν ευκαιρίες ήπιας ανάπτυξης και πολλαπλά περιβαλλοντικά και κοινωνικο-οικονομικά ωφέλη. Τα παραπάνω τονίστηκαν σε ημερίδα που πραγματοποίησε στα Χανιά το Πανεπιστήμιο Κρήτης Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου Life Natura 2000 Value Crete. Δεν αποτελεί εμπόδιο για ανάπτυξη οι περιοχές του δικτύου Natura, αλλά είναι μια ευκαιρία για ανάπτυξη. Ανάπτυξη βέβαια με μια βιώσιμη μορφή και με μορφή που σέβεται το περιβάλλον. Και προς όφελος του ανθρώπου βεβαίως. Μπορούν να γίνουν πολλές δραστηριότητες μέσα στις περιοχές του δικτύου Natura 2000. Η Κρήτη, να πούμε ότι έχει 53 περιοχές συνταγμένες στο δίκτυο Natura 2000. Τα Χανιά είναι ο πρωταθλητής, η Περιφερειακή Ένωση Χανίων, γιατί έχει 20 περίπου περιοχές στο δίκτυο Natura. Είναι ευλογημένος τόπος η Κρήτη και οι περιοχές αυτές μπορούν να συνδυάσουν και διάφορες δραστηριότητες όπως οικοτουρισμός, βιολογική γεωργία, παραδοσιακές καλλιέργειες. Πρωτογενής τομέας λοιπόν μπορεί να αναδειχθεί. Μπορεί και ο τουρισμός, αλλά τουρισμός σε σεβασμό με το προστατευτέο αντικείμενο των περιοχών του δικτύου Natura 2000, οι οποίες είναι και για τα πουλιά αλλά και για τους οικότοπους προτεραιότητας. Όπως τονίστηκε στην ημερίδα, τα τοπικά προϊόντα της Κρήτης που παράγονται σε προστατευόμενες περιοχές Natura 2000 θα μπορούσαν με τις κατάλληλες πιστοποιήσεις να λάβουν σημαντική υπεραξία. Σε αυτή τη στιγμή σχεδόν το 70% από τα διάφορα γαλακτοκομικά βγαίνουν στις περιοχές του δικτύου Natura 2000. Η πιστοποίηση που μπορούν να πάρουν. Δηλαδή, όταν έχουμε σε ορισμένες περιοχές όπως έχουμε στα Λευκά Όρη ήδη προτεραιότητας, όπως είναι για παράδειγμα οι γήπες, τα αρπακτικά, γήπα ετός, τόρνια, χρυσά ετός, όλα αυτά τα είδη θέλουν εκτατική κτηνοτροφία. Δηλαδή όχι σταυλισμένα ζώα, όχι αντιβιωτικά, όχι εντατική κτηνοτροφία. Αν υπάρχουν αυτά, πάει να πει ότι και η κτηνοτροφία είναι αυτής της μορφής. Τώρα εμείς δεν το έχουμε εκμεταλλευτεί βέβαια, ότι έχουμε μία άλλη μορφή στην κτηνοτροφία μας, η οποία είναι επιλέξιμη εξαιτίας αυτών των περιοχών. Δηλαδή η τιμή τους ή γενικά όλος ο κύκλος εργασιών είναι ακριβώς όπως και τα συμβατικά. Θα μπορούσαμε να εκμεταλλευτούμε αυτό και να αποκτήσουν κάποια υπεραξία τα κτηνοτροφικά προϊόντα που παράγονται σε περιοχές Natura. Γιατί δεν μπορούμε να ανταγωνιστούμε άλλες χώρες σε ποσότητα, αλλά μπορούμε σε ποιότητα. Σημειώνεται τέλος ότι οι περιοχές Natura 2000 διαφυλάσσουν και τους φυσικούς πόρους όπως το νερό, το έδαφος και τη βλάστηση, αλλά και τα τοπικά οικοσυστήματα και τη βιοποικιλότητα της Κρήτης.